Οι Σπετσιώτες ήταν οι πρώτοι νησιώτες που συμμετείχαν στον Εθνικό Ξεσηκωμό του 1821. Στις 11 Απριλίου, 8 σπετσιώτικα πλοία αποσπάστηκαν από την πολιορκία της Μονεμβασιάς και κατευθύνθηκαν στη Μήλο για να εξακριβώσουν τις πληροφορίες ότι εκεί ναυλοχούσαν 3 τουρκικά πολεμικά πλοία. Επικεφαλής του στολίσκου ήταν ο Νικόλαος Ράπτης και καπετάνοι η Νικόλαος και Βασίλειος Ορλόφ, αναγνώστης και Παύλος Ανάργυρος, Γεώργιος Κούτσης και Αναστάσιος Ανδρούτσος. Τα τουρκικά πλοία ήταν όντως προσορμισμένα στον κόλπο της Μήλου και είχαν προορισμό το Ιόνιο για να ενωθούν με τον τουρκικό στόλο που έπλεε πλησίον της νησίδας Μούρτος. Οι Σπετσιώτες τα κατέλαβαν με καταδρομική επιχείρηση συναντώντας μικρή αντίσταση. Με το ρεσάλτο της Μήλου σχετίζεται και ένα περιστατικό που συνέβη λίγο νωρίτερα κοντά στην Τίνο. Ένα σπετσιώτικο πλοίο συνάντησε μια αυστριακή γολέτα κοντά στην Τίνο, στην οποία επέβαιναν 50 Τούρκοι με αποσκευές γεμάτες πλούτο. Οι Τούρκοι συνελήφθησαν εχμάλωτοι και οι αποσκευές τους λαφυραγωγήθηκαν. Επρόκειτο για μια κλασική περίπτωση πειρατείας, μια συνήθεια που ήταν δύσκολο να εξαλειφθεί από πολλούς Έλληνες καραβοκύριδες της εποχής εκείνης.